Τώρα η αγωνία με αυτές τις εξελίξεις έχει κορυφωθεί για την ελληνική ομογένεια στην Ουκρανία. Πάνω από 90.000 μέλη αριθμοί. Στο Sky μίλησαν νωρίτερα Έλληνες από την Ουκρανία που φοβούνται ότι θα ξαναζήσουν τον εφιάλτη προηγούμενων πολεμικών αναμετρήσεων. Ουκρανία και Ρωσία στα πρόθυρα σύραξης και η ομογένεια των 91.500 Ελλήνων ζει με το φόβο ενός νέου πολέμου. Και τι να κάνουμε? Και τι να κάνουμε? Υπάρχει άλλη λύση? Να φύγεις? Πού να φύγεις? Ποιος σε θέλει? Γι' αυτό έχουμε συνηθίσει και κουβαλάμε εδώ και τον άγχος και το φόβο και ζούμε. Έχουμε συνηθίσει με αυτά να ζούμε. Και η ζωή συνεχίζεται. Και τα σχολεία και τα όλα λειτουργούν. Με το μέλλον να είναι αβέβαιο, οι κάτοικοι αγωνιούν για το τι θα τους ξημερώσει η επόμενη μέρα. Να βρούνε λύση διπλωματικά. Μην σκοτώνουνε τον κόσμο. Σαν μάνα το λέω. Εμείς χρειάζομαι μόνο ειρήνη, ησυχία και να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας χωρίς πόλεμο. Και μη ζούμε στα υπόγεια όπως ζούσαμε τόσα χρόνια, 3 χρόνια στα υπόγεια ήταν αυτά τα χωριά που βρίσκονται στην εμπόλεμη ζώνη. Δεν ακούγονται πυροβολισμοί και τα λοιπά. Βέβαια στους δρόμους βλέπεις στρατιωτικούς περισσότερους. Αλλά όταν ξέρεις ότι κάπου κοντά, σχεδόν κάθε μέρα, κάποιο παιδί χάνει τη ζωή του, είναι πραγματικός πόλεμος γίνεται. Δεν αισθάνεσαι και πολύ καλά. Αν και να σας πω ότι ο άνθρωπος συνηθίζει και στα χειρότερα. Και έχουμε συνηθίσει και εμείς με αυτό το βάρος εδώ και 8 χρόνια. Την ώρα που οι σιρήνες του πολέμου ηχούν δυνατά, οι μνήμες προηγούμενων ετών επανέρχονται. Το ζήσαμε το 2016 όταν έριχναν με άρματα και οι ρουκέτες έπεσαν ακριβώς στην αυλή του σπιτιού μας. Αλλά δόξα τω Θεώ είμαστε όλοι ζωντανοί. Βεβαίως ήταν τρομερό, ήταν πολύ μεγάλο το άγχος. Αλλά τώρα που πέρασαν 5 χρόνια, ξεχάσαμε και αυτό, αλλά όντως το ζήσαμε. Την η ελπίδα όλων να νικήσει η διπλωματία και να συνεχίσουν να ζουν ειρηνικά.